Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου φίλοι, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους σας, υγεία και αγάπη στις οικογένειές σας. Να πω ότι στις 2:30 περίπου θα κάνουμε την κλήρωση για τα μελομακάρονα Παπασωτηρίου και σήμερα κοντά μας ζαχαροπλαστεία Παπασωτηρίου με πολύ αγάπη για το γλυκό, πολύ αγάπη για όλους εσάς με ό,τι μπορούμε να σας χαρίσουμε. Πάμε τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα για τον σχολικό εκφοβισμό, αλλά και γενικότερα για τη βία στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, με τον Νικόλο Παπαδόπουλο που είναι εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Μας ακούει ο κύριος Παπαδόπουλος? Δεν μας ακούει μάλλον, μας βλέπει, δεν ξέρω, δεν μας ακούει πάντως σίγουρα. Ωραία, γιατί δεν απαντούσατε γι' αυτό. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Και μια και αναφερθήκατε στο κομμάτι της βίας, θα μου επιτρέψετε από τον ρόλο του παιδαγωγού να κάνω ένα σχόλιο πριν ξεκινήσουμε την σίγουρα ωραία κουβέντα μας, με αφορμή την απώλεια του 31χρονου αστυνομικού που έφυγε από τη ζωή σήμερα μετά τα επεισόδια στο Ρέντι. Έναν άνθρωπο που τύχε να το γνωρίζω και από τα παιδικά μου χρόνια. Ας το καλό. Και να πω το ότι... Είσαστε τι, ήσασταν φίλοι, ήσασταν στην ίδια περιοχή, μεγαλώσατε, τι ακριβώς? Συμμαθητές και μεγαλώσαμε στην ίδια περιοχή. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η παιδεία είναι αυτό που μένει όταν όλα τα υπόλοιπα ξεχνιούνται. Οπότε σαν παιδαγωγοί και σαν εκπαιδευτικοί, σαν δάσκαλοι, είναι καλό να λάβουμε την ευθύνη πάνω σε αυτό το λειτουργήμα το οποίο επιτελούμε. Και οι επόμενοι πολίτες που θα βγάλουμε να έχουν σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι στον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα δεν μπορώ να μην ζητήσω έτσι να μας περιγράψετε λίγο το προφίλ αυτού του ανθρώπου που δεν έχω και το όνομά του, γιατί όπως πολύ σωστά είπε νωρίτερα ο Ανδρέας ο Σταματόπουλος, αν θέλετε το λέτε εσείς, γιατί είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε ούτε απλώς εκπαιδευτικοί, ούτε απλώς δημοσιογράφοι, ούτε απλώς αστυνομικοί. Ο καθένας μας έχει μια συγκεκριμένη υπόσταση και έχει δώσει χαρά, έχει αγαπήσει, έχει αγαπηθεί, έχει προσφέρει από τη στιγμή που γεννήθηκε και δημιουργεί. Έφυγε λοιπόν, το όνομά του ποιο είναι? Γιώργος. Ο Γιώργος. Λοιπόν, ο Γιώργος έφυγε από την ζωή, ενώ πέρασε μια πολύ μεγάλη έτσι, περιπέτεια με την έννοια του ακροτηριασμού του ποδιού του, την προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή. Πολλά ακούστηκαν, αλλά είναι βέβαιο ότι σήμερα και γι' αυτό πενθεί η Ελλάδα. Δεν πενθεί μόνο για τον Βασίλη Καρά, δεν πενθεί μόνο για τον Γιώργο, δεν πενθεί μόνο για τον άνθρωπο που έχασε τη ζωή του με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας, αλλά πενθεί και για το 16χρονο αγόρι που σκοτώθηκε από τον αδελφό του, κύριε Παπαδόπουλε. Έπεσαν δηλαδή μια σειρά τραγικών ειδήσεων. Το τελευταίο όμως συμβάν, αυτό με τα δύο αδέλφια, έρχεται να προστεθεί σε πάρα πολλά άλλα συμβάντα, δυστυχώς, ανάμεσα σε παιδιά, σε πολύ μικρές ηλικίες, με τόση πολύ βία. Και εδώ, ναι, η παιδεία, η εκπαίδευση... Και ό,τι συμβαίνει στα σχολεία και το σχολικό μπούλινγκ είναι αλληλένδετα. Μας ακούτε? Σας ακούω, κάνει κάποιες διακοπές σύνδεση, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση που γίνεται. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά που αναφέρεστε σε κάτι τόσο σοβαρό, γιατί πραγματικά η παιδεία η οποία έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια, μετά και από την περιπέτεια, την περίοδο του COVID, και έχει σταθεί στο ύψος της, παρά τις πάρα πολλές δυσκολίες που υπάρχουν, θέλω να πω ότι δεν μαθαίνουμε, η κοινωνία μας δεν μαθαίνει και νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο θα ήθελα να περάσω είναι το ότι έχουμε βαλθεί με κάθε τρόπο να βγάλουμε μαθητές αριστούχους, πετυχημένους και τελικά βγάζουμε από τα σχολεία μαθητές οι οποίοι δεν είναι αληθινά ευτυχισμένοι. Άρα δεν είναι καλλιεργημένοι, εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί η καλλιέργεια με τη μόρφωση είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να έχεις 10 πτυχία και καλλιεργημένος πραγματικά να μην είσαι, γιατί η καλλιέργεια της ψυχής έχει να κάνει με αρχές, με αξίες, με ευγένεια, έχει να κάνει με πολλά άλλα στοιχεία. Σωστά? Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο.
Και κάποια στιγμή η κοινωνία μας πρέπει να μάθει από όλα αυτά που παθαίνει και να θέσουμε ως προτεραιότητα την ευτυχία των παιδιών, να γίνουμε δάσκαλοι εμπιστοσύνης, δάσκαλοι ευθύνης και όχι διεκπεραιωτές μιας ύλης, γιατί οι άνθρωποι που μεγαλώνουμε είναι ο καθρέφτης μας. Την επόμενη μέρα, οι άνθρωποι που βγαίνουν στην κοινωνία, οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τον αθλητισμό, οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας, είναι ο καθρέφτης μας. Είναι καθρέφτης του σχολείου, είναι καθρέφτης της κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να μην επιβεβαιώσουμε τον. Πρέπει λοιπόν να μην επιβεβαιώσουμε τον Αλμπέρ Καμί, ο οποίος έλεγε ότι τελικά το σχολείο προετοιμάζει ανθρώπους για έναν κόσμο που δεν υπάρχει. Πρέπει να προσέξουμε να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Κύριε Παπαδόπουλε, πείτε μου κάτι. Αναφέρετε πολύ συχνά τη λέξη κοινωνία, που σημαίνει ότι όλοι με κάποιον τρόπο είμαστε συμμέτοχοι σε αυτή την διαιώνιση των βίων περιστατικών και στο ότι υπάρχει βία και συνεχώς μεγεθύνεται το κακό. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Έχετε, και σας ευχαριστώ πάλι που το λέτε αυτό. Απολαμβάνω τη συζήτησή μας, γιατί δεν το ακούω συχνά. Είμαστε συνένοχοι. Φυσικά και είμαστε συνένοχοι. Φταίμε. Ναι, σας ακούμε. Υπάρχει ένα θέμα με την επικοινωνία. Δυστυχώς δεν είναι πολύ καλή. Και δεν... Έτσι. Εμείς δεν είναι σας ακούμε επικοινωνία. Μια χαρά σας ακούμε. Εσείς δεν μας ακούτε, ναι. Απολογούμε γι' αυτό. Φταίμε φυσικά και φταίμε, και πρέπει να πω κάτι, ότι το σχολείο πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνία. Γιατί οι άνθρωποι που αναπαράγει το σχολείο είναι άνθρωποι που προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της κοινωνίας. Αν λοιπόν εμείς προετοιμάζουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι ικανοί απλά να διεκπαιρώσουν μία ύλη, να μάθουν απ' έξω ένα κεφάλαιο, ένα κείμενο, και τελικά εκπροσωπούν με λάθος τρόπο, με εγωισμό και όχι με αλληλεγγύη, όχι με συναισθήματα. Να σας πω το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Είχα μια συζήτηση με ένα παιδί 6 χρονών και του είπα, το ρώτησα, πες μου. Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον κύριο Παπαδόπουλο, παρακαλώ να τον ακούσουμε τηλεφωνικά, γιατί δεν γίνεται ωραία έτσι συζήτηση. Έστω τηλεφωνικά να τον ακούσουμε, αν έχετε την καλοσύνη, για να ολοκληρώσουμε, γιατί η τεχνολογία έχει πάει πάρα πολύ και ραγδαία εξελίσσεται. Έχουμε συνεχώς νέα επιτεύγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές μας προδίδει. Να πούμε και ευτυχώς μας προδίδει, που σημαίνει ότι δεν έχει τελειοποιηθεί, άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και ευτυχώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέει ο κ. Παπαδόπουλος είναι ότι όλα ξεκινούν από την εκπαίδευση. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα. Εκπαίδευση και πολιτισμός είναι δύο πυλώνες που θα έπρεπε να στηριχτούμε, γιατί και στους δύο έχουμε μακρά ιστορία. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να υπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο, και είναι ο μόνος επίσης τρόπος, είναι το ανταγωνιστικό μας από πλεονέκτημα σε σχέση με πάρα πολλούς άλλους λαούς. Είναι ένα πλεονέκτημα που μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και δεν το κάνουμε στο βαθμό που θα έπρεπε ή που ίσως στο βαθμό που θα μπορούσαμε. Είναι πολύ σημαντικό να πραγματικά... να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με το σχολικό εκφοβισμό, και να επιστρέψουμε στον κύριο Παπαδόπουλο τηλεφωνικά. Κύριε Παπαδόπουλο, για να σας ακούσουμε, γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα η συζήτηση, παρακαλώ πείτε μας αυτό που λέγατε για το πόσο σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι συνένοχοι και πρέπει να βάλουμε σαν στόχο την ευτυχία. Να το αντιληφθούμε και να είμαστε κοντά στα παιδιά. Έλεγα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι είχα μια επαφή, μια επικοινωνία σε ένα διάλειμμα με ένα παιδί πρώτη Δευτέρα. Του ζήτησα να μου πει κάτι καλό που έγινε γύρω του την τελευταία εβδομάδα. Και η απάντηση που πήρα είναι ότι να, το άλλο παιδί έκανε αυτό, ο δάσκαλος μου είπε εκείνο, έγινε αυτό. Λέω κάτι καλό, πες μου κάτι καλό. Δεν έδωσε κάτι καλό. Με επιτρέψτε να σας πω ότι αυτό είναι ένας μικρός καθρέφτης. Βλέπουμε στην τηλεόραση, η οποία πλέον περιβάλλεται από πάρα πολλά σύρια, τα οποία προωθούν τη βία. Έτσι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, και τα παιδιά εκτίθονται. Πάρα πολλά video games τα οποία προάγουν τη βία. Και η μουσική τελικά, επίσης δεν... που προάγει τη βία, έτσι. Η τραπ μουσική που σε πολλά σημεία προάγει τη βία.
Και τα παιδιά ακούν πάρα πολύ συχνά αυτού του είδους τη μουσική. Τελικά το σχολείο περιβάλλεται από ανθρώπους, μικρούς ηλικιακά ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να βρουν. Συγγνώμη, συγχωρήστε με, υπάρχει ένα λάθος στο τίτλο σοβαρό. Έχετε βάλει τίτλο από άλλον, από τον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Παπά. Ζητώ συγγνώμη. Μιλάμε με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, που είναι εκπαιδευτικός. Ζητώ συγγνώμη και πάλι και από τον κύριο Παπά και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Επανήρθε ο τίτλος σας, κύριε Παπαδόπουλε. Επανήρθε. Λοιπόν, ναι. Αν λοιπόν δεν έχουμε μαθητές οι οποίοι να είναι σε θέση να βλέπουν το καλό γύρω τους, πώς θα το υποστηρίξουν αύριο μεθαύριο ως πολίτες? Να πω την αλήθεια, κύριε Παπαδόπουλε, τα πάντα πιστεύω ότι ξεκινούν από το σχολείο και την οικογένεια. Θέλω να μείνουμε λίγο στο σχολείο και να μου πείτε, αν με ένα μαγικό ραβδάκι έρχεται και ο Άγιος Βασίλης σε μερικές μέρες, αν μπορούσαμε να αλλάξουμε κάτι στα σχολεία που θα ήταν το πιο βασικό και από εκεί και πέρα θα μπορούσαν να αλλάξουν πολλά, τι θα λέγατε? Θα ήταν τα αντικείμενα των μαθημάτων? Θα ήταν η εκπαιδευτική και ο τρόπος που γίνεται η διδασκαλία? Θα ήταν να έχουν τα παιδιά δωρεάν όλα τάμπλετ και ηλεκτρονικές αίθουσες? Τι θα ήταν το πρώτο που πιστεύετε ότι θα ήταν βασικό για να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα? Τώρα να επαναπροσδιορίσουμε τον ουσιαστικό ρόλο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, να θέσουμε το δρόμο για μια εκπαίδευση αξιών, μια εκπαίδευση δεξιοτήτων, μια εκπαίδευση η οποία θα συνδέεται με την κοινωνία και τις ανάγκες της, και μια εκπαίδευση, ίσως ακουστεί λίγο τολμηρό αυτό, αλλά μια εκπαίδευση που θα φέρει τα παιδιά κοντά ξανά στη φύση, στο περιβάλλον του ανθρώπου. Mm-hmm. Δηλαδή, άκουγα και το προηγούμενο καλεσμένο σας, τη γραφέα που φιλοξενήσατε πριν του παιδικού παραμυθιού, πώς λοιπόν τα παιδιά θα αγαπήσουν τα ζώα αν δεν έρχονται σε επαφή με τα ζώα, αν δεν γίνουν κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Φανταστείτε ένα σχολείο το οποίο τα παιδιά θα έχουν μια ρουτίνα η οποία θα είναι να καλλιεργούν τα δικά τους δέντρα, τα φυτά, συγγνώμη. Να περιποιούνται και να προσέχουν τα ζωάκια στο σχολείο τους. Να κάνουν περίπατο στη φύση, να εκπαιδεύονται και να μαθαίνουν. Γιατί τα παιδιά δεν θέλουν να διδάσκονται, θέλουν να μαθαίνουν. Να μαθαίνουν στη φύση, να κάνουν τα μαθήματά τους στη φύση. Να μεταφέρεται η τάξη σε ένα φυσικό περιβάλλον και όχι σε ένα χώρο γεμάτο από τσιμέντο, ταχτισμένο. Νομίζω ότι τόσο ο τρόπος, αυτό που πρέπει να αλλάξει με μια κουβέντα είναι ο τρόπος στον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σχολείο. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά πρέπει να το δούμε σαν ένα εργαλείο αναδιαμόρφωσης του κόσμου, της πραγματικότητας. Άρα λέτε ότι θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας για πολλά πράγματα, η οποία κουλτούρα έχει να κάνει, και δικαίως θα πει κάποιος βέβαια, όταν βλέπουμε ότι είναι τόσο δύσκολη οικονομικά η εποχή, ότι πώς θα μπορέσει κάποιος να δουλέψει και να βγάλει καλά χρήματα, γιατί βλέπουμε ανθρώπους πτυχιούχους με 10 πτυχία και να δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για 3,60, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά. Όμως δεν είναι αυτή η λύση του ζητήματος. Δηλαδή τελικά όλα αυτά, όπως σωστά είπατε, εγώ τη συμμερίζω με αυτή την άποψη, δεν φέρνουν την ισορροπία που είναι το πιο ωραίο που μπορεί να ζητήσουμε στη ζωή. Το κομμάτι της εργασίας. Τελικά, τι επαγγελματίες βγάζει το σχολείο όταν κάθε παιδί σηκώνει το χέρι και ζητάει την άδεια για να πάει να πιει νερό? Όταν κάθε παιδί ζητάει την άδεια και με φόβο γεμάτο θέλει να πει την απορία του, όταν ζητάει την άδεια για να πάει τουαλέτα, πού είναι η αυτονομία, πού είναι η ελευθερία, πού είναι η ανεξαρτησία πάνω στην οποία θέλουμε να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους? Μήπως τελικά άθελά μας προετοιμάζουμε ανθρώπους που είναι κατασκευασμένοι να είναι υπάλληλοι την επόμενη μέρα? Μάλιστα. Είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα, οι δεξιότητες οι οποίες θα οικοδομήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να κάνει κάτι μεγάλο, να φέρει μια μεγάλη ανακάλυψη στον κόσμο? Τι είναι όλα αυτά? Εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω, κύριε Παπαδόπουλε, και μακάρι όλα αυτά να μπουν στο μυαλό όλων μας, γιατί θα συμφωνήσω ότι μερίδιο ευθύνης έχουμε όλοι και συντελούμε στις αλλαγές, οι πολιτικές, και οι αλλαγές καμιά φορά έρχονται επειδή εμείς αναγκάζουμε τους πολιτικούς να υιοθετήσουν νέες πρακτικές, να βγάλουν νέες τροπολογίες, νέους νόμους κλπ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, σας εύχομαι καλή χρονιά.
Δεν ακούγεται ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς να πω ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας πραγματικά το λάθος τίτλο που μπήκε τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, τον Φάνη Παπά, για να κουβεντιάσουμε. Να πω επίσης ότι για άλλη μια φορά καλό ταξίδι στον αστυνομικό που χτυπήθηκε από φωτοβολίδα του Ρέντι και έφυγε από τη ζωή, τον 39χρονο Γιώργο Λιγκερίδη, που ήταν και συμμαθητής με τον κύριο Παπαδόπουλο, όπως μας είπε, αλλά και στον νεκρό πιλότο του αεροσκάφου της πολεμικής αεροπορίας, τον επισμηναγό Επαμηνώντα Κωστέα, που έχασε τη ζωή του. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα και φορτισμένοι συναισθηματικά. Αυτή την Άγια Μέρα, όλες αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερες μέρες για την ψυχή μας και πραγματικά είμαστε πολύ θλιμμένοι όλοι μας. Καλό ταξίδι και κουράγιο στις οικογένειές τους. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον κύριο Παπά.